5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 16 Νοεμβρίου. Βρισκόμαστε στην τελευταία αγωνιστική εβδομάδα για την Φόρμουλα 1 το 2022. Καθώς μεθαύριο Παρασκευή 18 Νοεμβρίου ξεκινάει η αγωνιστική δράση στο Αμπου Ντάμπι. Με τις εξελίξεις στη Φόρμουλα 1 να τρέχουν σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό και ζήτησα σήμερα να έχουμε στο στούντιο των παραπολιτικών τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, τον Φόρμουλα 1 editor του motorone.gr, για να μας κατατοπίσει κυρίως για αυτό που συνέβη 1-24 ώρο πριν. Αναφέρομαι στο δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport για την πιθανή σίγουρη αποχώρηση του Ματίας Μπινότο από την ηγεσία της Ferrari. Καλησπέρα. Φαμπρίτσιο, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά. Καλησπέρα. Είχε στην ιστοσελίδα της η Ιταλική Αθλητική Εφημερίδα δημοσίευσε ότι θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι τον Ιανουάριο θα αντικατασταθεί ο Ματία Μπινότο από τον επικεφαλής της ομάδας της Αλφα Ρωμαίο, τον Φρεντερίκ Βασέρ, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον μάνατζερ του Σαρ Λεκλέρ, τον Νικολά Τοντ, και έχει βρεθεί επικεφαλής ομάδας στην Αλφα Ρωμαίο όταν έκανε τον ντεμπούτο το 2018 ο Λεκλέρ. Έχει καλές σχέσεις λοιπόν με τον Λεκλέρ. Έχει υποθεί κιόλας ότι ο Μπινότο δεν έχει καλές σχέσεις με τον Λεκλέρ. Ωστόσο, περίπου μια μισή ώρα μετά το δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, βγήκε η Ferrari με ανακοίνωση για να διαψεύσει αυτές τις φήμες ότι είναι αβάσιμες εντελώς. Τώρα θα είμαστε απολύτως σίγουροι, νομίζω, τον Ιανουάριο. Αυτές οι διαψεύσεις είναι λίγο περίεργες. Είναι σαν το στηρίζουμε τον προπονητή στην ομάδα ποδοσφαίρου και ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να προκύψει στο επόμενο κακό αποτέλεσμα. Ακριβώς, και είχαμε και τις δηλώσεις του προέδρου της Ferrari, John Elkann, στο Ιταλικό Grand Prix, ότι ναι, μεν τον υποστηρίζουμε, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το πώς εξελίχθηκε η φετινή σεζόν. Οπότε σίγουρα είναι επισφαλής η θέση του Μπινότο, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένει λίγο η Ferrari πριν αρχίσει πάλι να αλλάζει τη διοίκησή της. Τις προηγούμενες φορές δεν έφερε άμεσο αποτέλεσμα κάτι τέτοιο. Για να δούμε τον Ιανουάριο. Χρειάζεται λίγη περισσότερη ψυχραιμία. Η Ferrari ωστόσο είναι μία από τις ομάδες που έχουν κλείσει το ρόστερ τους για το 2023. Οι οδηγοί παραμένουν στις θέσεις τους, για την ακριβία στα μονοθέσια τους. Έχουμε όμως μια σημαντική προσθήκη από το παρελθόν στο ρόστερ, στο grid μάλλον, της Formula 1 για το 2023. Δεν είναι ακόμα επίσημο. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα. Αλλά το λογικό είναι ότι ο 35χρονος Γερμανός Νίκο Χούλκενμπεργκ θα επιστρέψει στην πρώτη του πλήρη σεζόν από το 2019 που ήταν με τη Ρενό, ενώ τα 3 τελευταία χρόνια είναι εφεδρικός οδηγός της Άστον Μάρτιν, για να αντικαταστήσει τη Χάς τον Μικ Σουμάχερ. Ο οποίος θα καταλήξει. Ο οποίος Μικ Σουμάχερ λογικά έχει συνομιλίες να γίνει εφεδρικός οδηγός της Mercedes. Βέβαια, αντίστοιχες συνομιλίες έχει με τη Mercedes και ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος μάλλον αναφέρεται τώρα τελευταία ότι μάλλον θα προτιμήσει να γίνει εφεδρικός οδηγός στη Red Bull, ίσως εποφθαλμία για τη θέση του Σέρτζιο Πέρες για το 2024. Το θετικό αποτέλεσμα για την Mercedes F1 στην Βραζιλία μπορεί να σημαίνει κάτι για την εμφάνισή της στο Αμπου Ντάμπι, στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς. Ο Κάρλος Σάινθ την είπε ως φαβορή για το Grand Prix του Αμπου Ντάμπι. Εντελώς διαφορετικές συνθήκες, εντελώς διαφορετικές θερμοκρασίες και η Red Bull δεν είχε βρει και το σωστό στήσιμο στη Βραζιλία, οπότε θα έχει δύσκολη μάχη με τη Red Bull, αλλά δεν είναι απίθανο να είναι πρωταγωνίστρια. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκη, συντάκτης Φόρμουλα 1 στο www.motoron.gr, μιλώντας για τις εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.